Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα και πάλι μας αξιώνει ο Θεός να εορτάσουμε την μεγάλη και σπουδαία εορτή της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου. Θεία Ανάληψη, τι είναι η Θεία Ανάληψη, γιατί είναι τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική η γιορτή? Είναι η γιορτή που γιορτάζουμε ότι ο Κύριος μετά από 40 μέρες που αναστήθηκε, ήρθε η μέρα που ανέβηκε στον ουρανό. Αναλήφθηκε στον ουρανό, επέστρεψε στον Πατέρα, αφού ήταν ο Υιός, επέστρεψε στον Πατέρα και κάθισε ξανά εκ δεξιών του Πατρός, στη θέση του. Επέστρεψε ο Χριστός στη θέση του. Έτσι στο πρώτο άκουσμα δεν φαίνεται και τόσο σημαντική αυτή η γιορτή. Να δούμε όμως όλο το σχέδιο του Θεού πώς ξεκίνησε. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού ποιο είναι? Να σώσει τον άνθρωπο. Αυτός ήταν ο καημός του. Αυτή ήταν η λαχτάρα του Θεού. Και όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και τους είδε στον παράδεισο και χάρηκε ο Θεός, είπε «Αυτοί πρέπει να γίνουν θεοί σαν εμένα». Αλλά πρέπει να ακούσουν πρώτα τις εντολές μου. Δυστυχώς, ο Αδάμ και η Εύα δεν άκουσαν τις εντολές του Θεού και θέλησαν να γίνουν θεοί ακούγοντας ποιον? Τον διάβολο. Το φίδι που ήταν μέσα στον παράδεισο και τους συμβούλεψε να μην ακούσουν το Θεό, διότι μόνο έτσι, εάν φάνε τον απαγορευμένο καρπό, ότι μόνο έτσι θα γίνουν θεοί. Και έτσι ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα έχασαν τον παράδεισο. Και τι κάνει ένας πατέρας όταν τα παιδιά του δεν τον ακούν και πέφτουν έξω και πέφτουν στα βράχια και κινδυνεύουν? Τι λέει? Εγώ σας τα έλεγα, δεν μ' ακούσατε, καλά να πάθετε? Και φεύγει? Ούτε πατέρας το κάνει αυτό, ούτε μητέρα καμία το κάνει στα παιδιά. Έκανε λοιπόν ο Θεός, σαν καλός πατέρας, έκανε ένα σχέδιο για τα παιδιά του που χάθηκαν, διότι ήθελε να τα σώσει. Το σχέδιο αυτό ήταν ένα σχέδιο αγάπης. Ήταν ένα σχέδιο που περιλάμβανε τη θυσία του ίδιου, παρακαλώ, του Θεού. Ο ίδιος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, να γίνει άνθρωπος, να ζήσει στον κόσμο αυτό, να βασανιστεί, να τιμωρηθεί, να αδικηθεί, να σταυρωθεί, να πεθάνει για να νικήσει τον θάνατο και να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το σχέδιο που έκανε ο Θεός. Το σχέδιο άρχισε αυτό την πρώτη μέρα μετά που βγήκανε ο Αδάμ με την Εύα από τον Παράδεισο. Τότε άρχισε να κάνει το σχέδιο. Και θα μου πείτε, γιατί χρειάστηκε ο Θεός να περιμένει τόσα χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, να κάνει, να αφήσει τον Κάιν, τον Άβελ, τους προφήτες, τους πατριάρχες, να κάνει τον Αβραάμ, να δημιουργήσει τον Ισραήλ, γενναίες, ταλαιπωρία, τόσοι άνθρωποι? Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει χρόνο, δεν έχει αίσθηση του χρόνου, δεν τον ενδιαφέρει ο χρόνος, είναι άχρονος ο Θεός. Έχει υπομονή μεγάλη, μπορεί να περιμένει γενναίες και εκατοντάδες χρόνια για να γίνει το πράγμα όπως πρέπει, για να γίνει σωστά. Και το σωστό ήταν αυτό που σκέφτηκε ο ίδιος ο Θεός, θυσιάζοντας τον εαυτό του. Και ξεκινάει το σχέδιο λοιπόν από την πρώτη μέρα και ολοκληρώνεται σιγά σιγά με πότε? Με τον Ευαγγελισμό. Όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος στην κοιλιά της Παναγίας. Και εκεί έχουμε την αποκατάσταση της Εύας. Γιατί η Παναγία είναι η καινούργια Εύα. Καινούργια Εύα η οποία λέει ναι στον Θεό, ενώ η παλαιά, η πρώτη Εύα, είχε πει όχι στον Θεό, είχε παρακούσει την εντολή. Και έτσι βλέπετε πως το σχέδιο του Θεού σιγά σιγά αποκαθίσταται. Και ποιος είναι ο νέος Αδάμ? Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός της νέας Εύας, ο Υιός της Παναγίας, που αποκαθιστά τον άνθρωπο, τον Αδάμ,
με την Εύα, με τον νέο Αδάμ και με τη νέα Εύα στην πρώτη δόξα και τους δίνει την δυνατότητα αυτή να αποκαταστήσουν το ανθρώπινο γένος και να ξανακερδίσουν τον Παράδεισο. Ωραία όλα αυτά. Ξεχάσαμε την ανάληψη. Ξεκινήσαμε με την ανάληψη. Τι λέγαμε, γιατί η ανάληψη εδώ είναι σημαντική? Συνήθως υπογραμμίζουμε την Ανάσταση. Λέμε με την Ανάσταση έσωσε ο Χριστός τους ανθρώπους, νίκησε τον θάνατο και χάρισε την ζωή, την αιώνια στους ανθρώπους. Έτσι είναι. Αλλά αναστάσεις είχαν γίνει και πριν από τον Χριστό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται Ανάσταση. Ποια είναι η διαφορά εδώ? Η διαφορά έχει δύο διαφορές. Πρώτον, ότι οι άλλοι που είχαν αναστηθεί πριν από τον Χριστό, που τους είχε αναστήσει ο ίδιος ο Χριστός, ο Λάζαρος, για παράδειγμα, τι έγινε? Ξαναπέθανε. Δεν έζησαν αιώνια. Ήρθε η ώρα όταν γέρασαν ή αρρώστησαν και ήρθε η ώρα τους και πέθαναν. Ενώ ο Χριστός δεν πέθανε. Ο Χριστός θανάτω θάνατον επάτησε. Νίκησε τον θάνατο. Και αυτό πού φαίνεται, πώς φαίνεται? Φαίνεται από την ανάληψη, αδελφοί. Γι' αυτό η ανάληψη είναι τόσο σημαντική. Διότι δεν πέθανε αργότερα ο Χριστός όταν γέρασε, δεν γέρασε ποτέ, αλλά αφού αναστήθηκε, ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στη δόξα του όπως ήταν πριν, και εκεί είναι που έγινε ο νέος Αδάμ. Γιατί? Γιατί όταν επέστρεψε στο θρόνο εκ δεξιών του Πατρός, ο Χριστός δεν ήταν ο ίδιος που ήταν πριν. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήταν και άνθρωπος. Πριν ήταν μόνο Θεός. Τώρα πήρε την ανθρώπινη φύση. Πήρε τον άνθρωπο σάρκα και αίμα και οστά. Πήρε τον άνθρωπο όπως ήταν και τον ανέβασε και τον έκανε Θεό. Τον ανέβασε δίπλα στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό είναι η αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους, του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό η ανάληψη είναι τόσο σημαντική. Διότι, αδελφοί μου, εκεί είναι η ελπίδα μας. Όχι μόνο στην Ανάσταση, αλλά στην ανάληψη. Διότι οι άνθρωποι που κοινωνούμε και είμαστε κοντά δεμένοι με το σώμα του Χριστού, έχουμε την ελπίδα ότι θα καθίσουμε κι εμείς εκ δεξιών του Πατρός, ότι θα ξαναμπούμε στον Παράδεισο. Είναι βεβαιότητα αυτή, διότι αυτός που έχει τη σάρκα μας και το αίμα μας, ο Χριστός, τα πήρε και ανέβηκε, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να πηγαίνουμε στη λειτουργία, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να γίνουμε ένα μαζί Του, για να είμαστε μαζί Του, να μην χωριστούμε ποτέ. Όπου είναι Εκείνος, εκεί να είμαστε και εμείς. Παρά την αναξιότητά μας, παρά τις αδυναμίες μας, ο Θεός Πατέρας θα μας συγχωρέσει εάν δεν χωριστούμε από τον ίδιο, εάν κοινωνούμε πάντα με το σώμα Του και το αίμα Του και είμαστε κοντά Του. Και εύχομαι, αδελφοί μου, στην σημερινή μεγάλη γιορτή αυτή της αναλήψεως, που είναι τόσο σημαντική για τη σωτηρία μας, ο Θεός να φωτίσει τις καρδιές μας και να είμαστε πάντα κοντά Του και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Αμήν.